Θέλω καταρχήν να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω την κυρία Τσίτσικα και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου για την σημερινή παρουσία της εδώ και την βοήθεια που θα προσφέρει με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, διάλεξη, διαζώσεις με τους γονείς, εκπαιδευτικούς, σε σχέση με αυτό το ζήτημα του άγχους των εξετάσεων. Οι εξετάσεις είναι μέσα στη ζωή μας. Όλοι μας έχουμε δώσει κάποιο τύπου εξετάσεις, γραπτές. Κυρίως βέβαια αυτοί που έχουν περάσει από σχολικά θρανία και έχουν κάνει προσπάθεια να εισαχθούν σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Άρα είναι μέσα στη ζωή μας. Από λίγος πολύ. Θα μπορούσαν να είναι λιγότερες, θα μπορούν να είναι και περισσότερες. Όμως είναι μέσα στη ζωή μας. Και θέλω να επισημάνω εδώ ότι το σύστημα των γενικών εξετάσεων είναι ίσως το κορυφαίο, η κορυφαία διαδικασία, αντικειμενική και αδιάβλητη διαδικασία αξιολογικής κατάταξης που γίνεται στη χώρα μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το επισημάνουμε. Τώρα, το άγχος των παιδιών, επειδή και εγώ εκπαιδευτικός ήμουνα για πάρα πολλά χρόνια, εξαρτάται από εσωτερικούς παράγοντες. Θα μας το πει η κυρία Τσίτσικα, βέβαια. Δεν θέλω να υποκαταστήσω τον ρόλο της σε καμιά περίπτωση. Εμπειρία καταθέτω. Από παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη ιδιοσυγκρασία του ατόμου, αλλά έχουν να κάνουν και με εξωτερικούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με το σχολικό περιβάλλον, με το οικογενειακό περιβάλλον και με το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ενασχόληση του τύπου, των μέσων ενημέρωσης, με τον τρόπο που γίνεται σε σχέση με τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων, είναι ένας παράγοντας που δημιουργεί άγχος και στα ίδια τα παιδιά και τους ίδιους εξεταζόμενους. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει αυτούς τους παράγοντες να εντοπίσουμε και πιστεύω ότι η σημερινή, η αυριανή, μάλλον καλύτερα, διάλεξη που θα δώσει και συζήτηση θα βοηθήσει στον εντοπισμό αυτών των παραγόντων και στο πώς μπορούμε να αμβλύνουμε αυτές τις επιπτώσεις. Γιατί το σίγουρο είναι ότι ο στόχος μιας εξεταστικής διαδικασίας είναι ο εξεταζόμενος να αποτυπώσει στην εξέταση, κατά την εξέταση, τις πραγματικές τους γνώσεις και όχι να υπάρξει στρέβλωση εξαιτίας αυτών των εξωτερικών παραγόντων, που πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το άγχος και πρέπει να το αμβλύνουμε, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι εξεταζόμενοι να αποτυπώσουν αυτό που πραγματικά μπορούν και να πάρουν τη θέση που πραγματικά αξίζει η προσπάθειά τους και οι ικανότητές τους. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε και τον Δήμο Χανίων και την Ιερά Μητρόπολη Κοινωνίας Αποκορώνου για αυτή τη συνεργασία και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί όπως τα προηγούμενα χρόνια και στα επόμενα χρόνια αυτή η προσφορά και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και με την αντίστοιχη συμβολή του επιστημονικού κόσμου, όπως σήμερα γίνεται εδώ με την κυρία Τσίτσικα.